Σε αυτό το βίντεο θα παρακολουθήσουμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα έργο κόμικ. Έχουμε ήδη συνδεθεί σαν μαθητές στη διεύθυνσή μας και έχουμε βάλει και τον κωδικό μας. Πηγαίνουμε λοιπόν στο New Comic, νέο κόμικ, και βάζουμε εδώ το όνομα που θέλουμε. Για παράδειγμα, εγώ θα βάλω τώρα τη λέξη αρχικό. Και μετά επιλέγουμε στο κόκκινο κουμπί Continue. Εδώ φαίνεται όλο το περιβάλλον που θα έχουμε διαθέσιμο και ξεκινάμε με το background. Background είναι οι σκηνές που θα φαίνονται πίσω από τους χαρακτήρες. Είναι λοιπόν επιλεγμένο ήδη και βλέπουμε από κάτω τις σκηνές που μπορούμε να διαλέξουμε. Δεν διαλέγουμε αυτές που είναι με το λουκετάκι. Αυτές είναι διαθέσιμες μόνο αν έχουμε πληρώσει. Επομένως, διαλέγω μία από αυτές εδώ. Για παράδειγμα αυτήν. Λοιπόν, στη συνέχεια βάζουμε τους χαρακτήρες μας. Μπορούμε να βάλουμε όσους χαρακτήρες θέλουμε, 1, 2, 3, για να συνομιλούν μετά στη συνέχεια μεταξύ τους. Μπορούμε να διαλέξουμε χαρακτήρες από αυτούς που είναι εδώ πέρα, πάντα μέχρι το λουκετάκι. Μπορούμε όμως να διαλέξουμε χαρακτήρες οι οποίοι βρίσκονται και μέσα στην τάξη μου, My Class. Θα βρίσκεται ο κάθε μαθητής που έχει κάνει τη φιγούρα του, καθώς και ο δάσκαλος ή η δασκάλα της τάξης. Θα διαλέξω λοιπόν τώρα εγώ εμένα. Να ξέρουμε ότι κάθε φορά μπορούμε να αλλάξουμε τα ρουχαλάκια που έχει η φιγούρα μας. Θα διαλέξω άλλη μία φιγούρα. Πού θα πάω? Πάλι στο Characters. Και τώρα μας δείχνει Add Character, δηλαδή πρόσθεση χαρακτήρα. Πάλι μπορούμε να διαλέξουμε λοιπόν από εδώ. Είμαστε στο ίδιο περιβάλλον που είδαμε προηγουμένως. Αλλά θα πάω εγώ από την τάξη μου, My Class, και θα διαλέξω και ένα παιδάκι. Τις δύο φιγούρες μπορούμε να τις απομακρύνουμε μεταξύ τους ή να τις φέρουμε πιο κοντά. Μπορώ δηλαδή να το πάω το παιδάκι λίγο πιο εκεί. Η επόμενη μας κίνηση είναι να βάλουμε λογάκια στις φιγούρες. Πάμε λοιπόν εκεί που λέει Words, λέξεις. Ωραία. Ας πούμε ότι η μεγάλη κυρία θέλει να πει καλημέρα. Ας γράψουμε με κεφαλαία για μεγαλύτερη ευκολία. Αν γράφουμε μικρά, θα ήθελα πολύ να έχουμε και τόνους. Ας γράψουμε λοιπόν κεφαλαία, που συνηθίζεται βέβαια στο κόμικ. Θα βάλω και ένα θαυμαστικό. Και βγήκε φουσκαλίτσα. Κάνω κλικ στο παιδάκι και ξαναγράφω πάλι καλημέρα, καλημερίζει και αυτό. Ωραία. Τώρα, έχουμε βάλει τις πρώτες μας φουσκαλίτσες με τα λογάκια και να φτιάξουμε λίγο τα πρόσωπά τους να είναι, ας πούμε, πιο χαρούμενα. Πάμε εδώ που λέει faces, πρόσωπα, φατσούλες δηλαδή, και θα φτιάξουμε τη διάθεσή τους. Είμαι κλικ πάνω στη μεγάλη κυρία, οπότε φαίνεται εδώ το πρόσωπό της και βάζω ένα χαμόγελο. Αν το παρατηρήσετε, χαμογέλασε λιγάκι. Πάω μετά και στο παιδάκι και βάζω ένα πιο καλό χαμόγελο, έτσι, ένα πιο έντονο χαμόγελο. Αυτό είναι. Ωραία, πάμε να φτιάξουμε τη δεύτερη μας σκηνή, το τετραγωνάκι, το δεύτερο. Κάνω κλικ εδώ. Μπορώ, αν θέλω, να αλλάξω background. Δεν συνηθίζεται όμως. Υποτίθεται ότι είναι μία ιστορία στο ίδιο background. Βέβαια, ανά πάσα στιγμή θα μπορούσα να το αλλάξω. Για παράδειγμα, θα μπορούσα να έχω εδώ δύο φιγούρες που να λένε ότι ονειρεύτηκα πως ήμουνα, για παράδειγμα, στη χώρα των δεινοσαύρων
και όταν έρθω εδώ στο δεύτερο, να αλλάξω και να βάλω τους δεινόσαυρους. Και αυτό θα μπορούσε να γίνει. Όπως βλέπετε, ανά πάσα στιγμή μπορώ να αλλάξω το background από πίσω. Θα πάω εγώ στο προηγούμενό μου. Και τώρα, είμαστε με τις φιγούρες μας. Ας τις δούμε από πιο κοντά. Πάω στην επιλογή Focus. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μπορώ να διαλέξω το πώς θα βλέπω τις φιγούρες μου. Έτσι όπως ήταν ή σε αυτή τη φάση ότι περπατάνε ή και από πιο κοντά. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Ας βάλω λοιπόν αυτό. Ότι τις βλέπω από κοντά. Πολύ ωραία. Τώρα, θα βάλω λογάκια στη μεγάλη κυρία. Ας πούμε ότι θέλει να πει στο παιδάκι να πάει να ετοιμαστεί. Είμαι στα λογάκια. Ωραία. Αν είμαι έτσι, διαλέγω εδώ add words, πρόσθεση λέξεων και λέω σε παρακαλώ, ετοιμάσου για το σχολείο, ας πούμε. Ωραία. Μην κοιτάτε που τα βγάζει σαν λάθος ορθογραφικά, απλά δεν έχει καλό ορθογραφικό έλεγχο. Πάντα επιλέγουμε το tick. Να το. Και βγήκε η φουσκαλίτσα μας. Τώρα ας πούμε ότι το παιδάκι σκέφτεται κάτι από μέσα του και δεν το λέει δυνατά. Και δεν διαλέγουμε speech που είναι η κλασική φουσκάλα, ναι, αλλά διαλέγουμε thought που σημαίνει σκέφτομαι στη χώρα των κόμικ. Επομένως, θα γράψω για παράδειγμα OK, θα κάνω γρήγορα, ωραία, και πάντα tick. Αυτό ήτανε. Τώρα, μπορούμε να συνεχίσουμε. Τώρα ίσως θα φαίνονται καλύτερα οι φατσούλες, επειδή τις βλέπουμε και από πιο κοντά, είμαι κλικ. Προσέχω που είμαι κλικ κάθε φορά. Είμαι κλικ λοιπόν στη μεγάλη κυρία, ας έχει αυτή την έκφραση, και είμαι κλικ στο παιδάκι, το βλέπω εδώ, το οποίο σκέφτεται και έχει έτσι τη φατσούλα του. Ωραία. Λοιπόν, μπορούμε κάθε φορά να συνεχίσουμε. Και κάνω εδώ Add Panel, πάω δηλαδή στο επόμενο τετράγωνο και μου προτείνει πάντα την ίδια σκηνή όπως προηγουμένως, όμως τώρα θα βλέπω, θέλω να βλέπω τις φιγούρες αυτές από πιο μακριά, πάω στο Focus. Okay, και θέλω να τις κάνω ότι περπατάνε και φεύγουν από το δωμάτιο. Να το. Βέβαια τώρα μου τοποθέτησε τη φιγουρίτσα το παιδάκι πιο πίσω από ό,τι ήταν προηγουμένως. Θα τη βάλω εδώ. Επίσης, μπορούμε να κάνουμε το εξής. Να επιλέξουμε actions και να βάλουμε κίνηση στα χεράκια. Θα δείτε εδώ τις δυνατότητες. Ας βάλω στη μεγάλη κυρία και μπορώ να έχω τέτοια κίνηση εδώ με τα χεράκια. Οπουδήποτε στο κόμικ μπορώ να πάω να αλλάξω τα χεράκια, για παράδειγμα. Ας πάω στο προηγούμενο, δεν σημαίνει επειδή το έκανα μια φορά, μετά δεν μπορώ να επέμβω κι άλλο. Κάνω κλικ στη μεγάλη κυρία, ωραία, όμως θα διαλέξω actions, ενέργειες. Ας κάνει με το χεράκι της έτσι, ενώ μιλάει. Να το. Πολύ ωραία. Ξαναπάω λοιπόν εδώ, σε αυτό, και προχωράνε. Ωραία. Είπαμε ότι τους βλέπουμε κατά αυτόν τον τρόπο, έτσι από μακριά. Επίσης,
να έχουμε υπόψη μας ότι θα μπορούσα να τους αλλάξω και κατεύθυνση στην οποία βλέπουν. Δηλαδή, η μεγάλη κυρία, λέμε τώρα βέβαια δεν είναι πολύ καλό αυτό που λέω στην προκειμένη περίπτωση, στο Axios θα μπορούσε να κοιτάει από την άλλη μεριά. Αν υποθέσουμε ότι εκείνη πηγαίνει σε ένα άλλο δωμάτιο, ναι, θα μπορούσαμε, είδατε που διάλεξε αυτό εδώ, έτσι, εδώ, θα μπορούσαμε να τη βάλουμε να πηγαίνει προς την άλλη μεριά. Επομένως, ας κάνω τότε κάτι τέτοιο για να το έχουμε στο σενάριο μας. Αν δεν βλέπετε το επόμενο τετραγωνάκι, κατεβείτε με τη ράβδο κύλησης, εδώ, και βάζουμε άλλο ένα πάνελ. Και ας πούμε ότι βλέπουμε τώρα την κυρία σε ένα άλλο δωμάτιο, ότι έχει πάει αλλού. Επομένως, ας διαλέξουμε εδώ. Η κυρία έχει πάει σε ένα άλλο δωμάτιο. Το παιδάκι το βγάζω έξω από το σκηνικό και είναι μόνο η κυρία αυτή. Άρα έχουμε το συνολικό μας σενάριο, ας πούμε. Θα μπορούσε και εκείνη να σκέφτεται, ας το δούμε άλλη μια φορά, και πηγαίνω στο Words και είμαι εδώ, ωραία, ας σκέφτεται, thought, να έχουμε μια καλή μέρα. Θα μπορούσε και να φωνάξει. Αν θέλω να φωνάξει, θα διαλέξω σε αυτή τη λέξη και η φουσκάλα μου θα είναι διαφορετική. Ας πούμε ότι θα λέει στο παιδάκι «Σου έχω έτοιμα ρούχα». Ότι είναι η μαμά της και της έχει έτοιμα ρούχα. «Σου έχω έτοιμα ρούχα». Κοιτάξτε πώς θα γίνει η φουσκαλίτσα. Να το. Αν όμως ήθελα να ψιθυρίζει, ωραία, και μπορώ να πω άλλα λόγια, μπορώ να τα διαγράψω, αν θέλει να ψιθυρίζει, ας ψιθυρίζει, ελπίζω να έχουμε μια όμορφη μέρα. Και κοιτάξτε, θα είναι έτσι η φουσκαλίτσα της, διακεκομένη, ότι λέει κάτι με ήρεμο τόνο. Αυτά είναι. Θα μπορούσαμε και πάλι να βάλουμε τα χεράκια της αλλιώς. Εδώ, ας πούμε. Να το. Τώρα είναι και πιο λογικό, σύμφωνα με το σενάριό μου. Αυτό ήταν. Σας καλώ, λοιπόν, να δημιουργήσετε ένα όμορφο κόμικ. Όταν έχετε τελειώσει, πάνω δεξιά θα βρείτε ένα κουμπί, εδώ πάνω δεξιά, ίσως δεν φαίνεται τώρα, ένα κουμπί που λέει done, έγινε. Αυτό είναι. Εδώ κάτω βλέπετε το κόμικ σας. Καλά κόμικ, λοιπόν.